Καλησπέρα σας. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με ένα μπουζούκι Ζωζέφ που βρίσκεται προς πώληση στην τιμή των 4.500 ευρώ και το οποίο έχει γίνει θέμα πολλών ερωτήσεων από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το αν το μπουζούκι αυτό τελικά είναι ένα αυθεντικό μπουζούκι Ζωζέφ ή είναι ένα μπουζούκι φτιαγμένο από κάποιον άλλον οργανωποιό και πειραγμένο και σεταρισμένο από τον μεγάλο μάστρο Ζωζέφ. Είναι ένα όργανο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολύ περισσότερο το θέμα των σφραγίδων του Ζωζέφ, επίσης κάποια χαρακτηριστικά των οργάνων που ίσως δεν ήταν Ζωζέφ αλλά σφραγίστηκαν με τη σφραγίδα του Ζωζέφ. Και τέλος να μιλήσουμε και για την τελική τιμή πώλησης, η οποία αυτή τη στιγμή από τον πολιτή είναι στα 4.500 ευρώ. Τι ξέρουμε λοιπόν για αυτό το όργανο? Ξέρουμε λοιπόν ότι το όργανο αυτό είναι σίγουρα της δεκαετίας του 1960. Το γνωρίζουμε αυτό διότι βλέπουμε ότι έχει την ταμπέλα με τις μαργαρίτες χωρίς το τηλέφωνο και το μπλε χάρτομα, το οποίο μας φέρνει περίπου και με μέσα του 1960. Ίσως μάλιστα μπορεί να είναι και λίγο νωρίτερα το όργανο, μπορεί να είναι και στα τέλη του 1950, αρχές του 1960. Τι άλλο γνωρίζουμε για το όργανο? Για το όργανο αυτό λοιπόν γνωρίζουμε ότι φέρει σφραγίδες, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι το όργανο αυτό δεν είναι κατασκευασμένο, δεν είναι κατασκευή του μεγάλου μάστορα Ζωζέφ Τερσιβασιάν. Φέρει τον αυθεντικό καβαλάρι από τον Ζωζέφ, φτιαγμένο από τον Ζωζέφ, και φέρει δύο σφραγίδες πίσω στην κολάτζα και δύο σφραγίδες πίσω στο καράβο. Να λοιπόν ένα παράδειγμα του ότι οι σφραγίδες δεν παίζουν κανένα ρόλο για να αναδείξουν αν ένα όργανο Ζωζέφ είναι πραγματικά αυθεντικό. Ο Ζωζέφ κάποιες φορές, όταν έπαιρνε κάποια όργανα και τα σετάριζε, μπορεί να έβαζε να κόλλαγε μέσα το χαρτί του οργανοποιού ή της κατασκευής του και να έβαζε επίσης και τις σφραγίδες σε αυτά τα όργανα. Να λοιπόν αυτός ο μύθος για τον οποίο είχα μιλήσει σε ένα άλλο βίντεο και κάποιοι ακροατές είχαν σχολιάσει ότι οι σφραγίδες είναι ένα σημείο αναφοράς για την αυθεντικότητα. Να λοιπόν εδώ ένα παράδειγμα το οποίο μας δείχνει ακράγαντα ότι οι σφραγίδες χρησιμοποιήθηκαν και σε όργανα που δεν ήταν του κατασκευής του Ζωζέφ Τερσιβασιάν. Το όργανο αυτό είναι τρίχορδο και θα πρέπει να πω ότι η τιμή η οποία πωλείται στα 4.500 ευρώ για ένα Ζωζέφ κατηγορίας Β θεωρώ ότι είναι περίπου μια λογική τιμή. Θέλω να πω ότι ο πολιτής δεν μοιράστηκε μαζί μου κάποιες ερωτήσεις που του ζήτησα, κυρίως στο θέμα της στασιάς και του καράολου, όπου είχε κάποιες απορίες. Ο πολιτής είπε ότι ό,τι επισκευές είχαν γίνει και συντηρήσεις είχαν γίνει από τον Ζωζέφ και μετά το όργανο ανήκε στον πατέρα του και το όργανο είχε φυλαχτεί για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Εκείνο βέβαια που με προβληματίζει σε κάποια τέτοια όργανα είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων, των αγοραστών. Και υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πάντοτε θα έχουν να πούν ότι τα όργανα αυτά είναι παλιόξυλα, είναι πολύ παλιά όργανα τα οποία δεν έχουν καμία αξία ή ότι υπάρχουν άλλοι οργανοποιοί οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερα όργανα σήμερα, οπότε δεν αξίζουν τα λεφτά τους. Αυτή είναι μια κατηγορία των άκρων και η άλλη κατηγορία των άκρων είναι η οποία θα πηδήσει κατευθείαν σε αυτή την ευκαιρία για να αγοράσει αυτό το όργανο γιατί απλώς είδε κάποιες σφραγίδες. Υπάρχουν έξω στην αγορά άλλα όργανα Α κατηγορία σε πολύ καλές τιμές, τα οποία είναι αυθεντικά και υπάρχουν επίσης και όργανα Β κατηγορίας με σφραγίδες ή χωρίς σφραγίδες, τα οποία μπορεί να παραπλανήσουν έναν μέλλοντα αγοραστή γιατί δεν γνωρίζει
ότι τα όργανα αυτά είναι β' κατηγορίες και να δώσει το χρηματικό ποσό του 4.500 ευρώ. Τελικά, αν κάποιος θα ήθελε να έχει ένα όργανο το οποίο έχει περάσει από τα χέρια του Ζωζέφτε Σεβασιάν, τότε τα 4.500 ευρώ για ένα όργανο β' κατηγορίες, αν και ξαναλέω, αν αυτό το όργανο είναι καλά συντηρημένο και δεν χρειάζεται κάποια άλλη συντήρηση, το οποίο το βρίσκω πολύ απίθανο να με χρειάζεται κάποια συντήρηση, και επίσης αν έχει το ζωζεφικό ήχο, το κατάλληλο ζωζεφικό ήχο, τότε ναι, 4.500 ευρώ θα μπορούσα να πω ότι είναι μια λογική τιμή. Αν λοιπόν οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται λοιπόν για αυτό το όργανο, θα έλεγα να ξέρετε καταρχήν τι αγοράζετε. Δεν είναι όργανο αφεντικό του Ζωζέφ Τερσβασιάν και ας έχει 4 σφραγίδες επάνω. Είναι ένα όργανο κάποιο άλλο οργανοποιού, το οποίο βέβαια ο Ζωζέφ το πήρε, το ανασκεύασε, έκανε τα πειράγματά του, έβαλε την ταπέλα του και έβαλε επίσης και τις σφραγίδες του. Κάποιοι φίλοι συλλέκτες με ρώτησαν αν ήταν ένα όργανο που θα τους έδινα το πράσινο φως για να το αγοράσουν. Πραγματικά είναι ένα όργανο που είναι 50-50. Εάν θέλετε να έχετε στη συλλογή σας ένα όργανο που πέρασε από το Ζωζέφ Σεβασιάν και ξέρετε ότι δεν θα έχετε ποτέ τα χρήματα για να δώσετε για ένα αυθεντικό όργανο των 7 και 8 και 10.000 ευρώ, τότε αυτό το όργανο ίσως είναι η δική σας επιλογή. Εγώ προσωπικά δεν θα το αγόραζα αυτό το όργανο βέβαια. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχω ακόμα απορίες σχετικά με αυτό το όργανο, αλλά επίσης θα ήθελα τα 4.500 ευρώ να τα έδινα για ένα όργανο το οποίο ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση, ή επίσης να βαστούσα αυτά τα χρήματα του 4.500 και μέσα στο πέρασμα του χρόνου αυτά τα 4.500 να τα έκανα 6.500 ή 7.000 και τότε να προσπαθούσα να βρω ένα όργανο αθλητικό α κατηγορίας. Έναν ακόμα δισταγμό που θα είχα είναι ότι ευκαιρία θα ήταν παραδείγματος χάρη αυτό το όργανο αν πουλιόταν στις 2.500-3.000 ευρώ. Ο πολιτής έχει βάλει την τιμή ακριβώς που ένα όργανο β' κατηγορίες, όπως είχα πει σε ένα άλλο βίντεο σχετικά με τις τιμές των συλλεκτικών οργάνων, έχει βάλει την ψηλότερη τιμή των τρίχορδων β' κατηγορίες, αλλά το 4.500 ευρώ, αλλά όταν εγώ έδινα εκείνες τις τιμές ήταν για πλήρως συντηρημένα όργανα και με τον κατάλληλο ζωζεφικό ήχο. Αν αυτές οι προϋποθέσεις καλύπτονται από αυτό το όργανο, τότε η τιμή είναι σωστή. Αν δεν καλύπτονται από αυτό το όργανο, οι προϋποθέσεις αυτές, τότε αυτό το όργανο δεν είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που θα βρείτε μπροστά σας. Κλείνοντας, ακόμα μια φορά θα σας παρακαλέσω να κάνετε subscribe στο channel και να κάνετε like το βίντεο. Ο λόγος είναι ότι το YouTube χρησιμοποιεί την μηχανή έρευνας και αναζήτησης σε σχέση με τα περισσότερα likes και τα περισσότερους subscribers. Εάν πραγματικά θα θέλατε να δείτε πολύ περισσότερα βίντεο σχετικά με συλλεκτικά όργανα, θα παρακαλούσα να πατήσετε το like σε αυτό το βίντεο και επίσης να κάνετε subscribe στο channel. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Να είστε πάντα καλά!